Χαίρετε εν κυρίω. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Κύριε Αδάμ, θα θέλαμε να μας πείτε τι σχέση έχει το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Ελλάδα προημερών, με τον οικουμενισμό και με τη νέα εποχή. Μάλιστα. Καταρχάς, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών εντελώς ηθελημένα και πονηρά έχει τοποθετήσει αυτό τον τίτλο. Έχει σκοπό να υφαρπάσει και να υποκαταστήσει την Εκκλησία του Χριστού, τη Μία, την Αγία, την Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Έχουμε υπόψη μας πάντα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, απαντάω. Μάλιστα. Η Εκκλησία από τη στιγμή που ήρθε ο Θεάνθρωπος Χριστός στον κόσμο ξεκίνησε με το κήρυγμα του Ναζωραίου, του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου, με σκοπό να κηρυχθεί σε όλα τα μέρη της γης. Είπε συγκεκριμένα ο ίδιος: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, κηρύσσοντες την Αγία Τριάδα όπου υπάρχει άνθρωπος». Έτσι, οι μαθητές του Χριστού εξαπεστάλησαν σε όλα τα μέρη της γης και κήρυξαν τον ένα Ιησού Χριστό. Συνοπτικά λέγω ότι όπου κηρύχθηκε ο Χριστός δεν ήταν και μία ξεχωριστή εκκλησία, αλλά όλα τα μέλη ανά τον κόσμο των χριστιανών, των ορθόδοξων χριστιανών, αποτελούσαν και αποτελούν έως σήμερα μία και μόνο μία εκκλησία. Γι' αυτό και φωνάζουμε στο σύμβολο της πίστεως «Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Τέλος, άλλη εκκλησία δεν υπάρχει. Τώρα, τιτλοφορείται αυτή η κίνηση σε αντιπαράθεση με τη μία εκκλησία, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Οι εκκλησίες, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και με το στόμα του Χριστού, εκκλησίες δεν υπάρχουν πολλές. Είναι μόνο και μόνο μία. Όλα τα άλλα, οι αυτονομαζόμενες δηλαδή, όλες οι άλλες αυτονομαζόμενες εκκλησίες, δεν είναι εκκλησίες, αλλά είναι εφευρήματα και επινοήσεις σατανικές που έχουν στόχο να πολεμήσουν Μάλιστα. τη Μία, την Αγία, την Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Άρα λοιπόν πρέπει ο κόσμος να έχει κατά νου σαφέστατα ότι αυτό το συμβούλιο και οποιοδήποτε άλλο συμβούλιο που φέρει το όνομα Εκκλησία, είναι εχθρός της Εκκλησίας, της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας, επαναλαμβάνω,
έχει ενότητα. Και τι εννοώ με αυτό? Όλοι οι Απόστολοι έκαναν αναφορά σε ένα πρόσωπο, στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί αυτός είναι ο αρχηγός και η κεφαλή της Εκκλησίας. Επομένως η Εκκλησία μας έχει μοναδικότητα και επαναλαμβάνω, είναι ένα σώμα. Εμείς του σώματος αυτού που λέγεται Εκκλησία είμαστε μέλη, ενωμένα και προσαρμοσμένα έτσι ώστε να πειθαρχούμε στην κεφαλή. Έρχεται λοιπόν τώρα το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ο οικουμενισμός από την άλλη πλευρά, και αυτοονομάζει Εκκλησία τον εαυτό του, Εκκλησία ο Πάπας, Εκκλησία η Πεντηκοστιανή, Εκκλησία η Ευαγγελική, Εκκλησία η Λουθυρανή, Εκκλησία Αγγλικανή, Εκκλησία Εκκλησία και αυτή ακόμα οι χιλιαστές. Συγκεντρώνονται όλοι μαζί, συναγελάζονται και αυτονομάζονται εκκλησίες και λένε τώρα αυτοί που δεν υπακούν και δεν πειθαρχούν στη μία εκκλησία, ελάτε να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε? Μου θέλετε να δεις τίποτα? Ναι. Προσεκτικά. Ο Κύριος είπε ότι... Ερώτημα. Ναι. Όταν θα φύγω, θα έρθουνε και θα πούνε πολλοί για το όνομά μου ότι είναι αυτοί Χριστοί. Κατά κάποιο τρόπο, ο Κύριος, όπως είπες, είναι μοναδικός. Οι Κύριοι αυτοί δεν είναι μοναδικοί, απλώς πρέπει να σκύψουν εις μία Αγία Εκκλησία, όπως σκύβουν οι Ορθόδοξοι. Τίποτα άλλο. Ξεκίνησε η Εκκλησία, έτσι πως το τοποθετεί στο θέμα, από τον Χριστό και τους Αποστόλους, οι οποίοι ήσαν καθοδηγούμενοι από το Πνεύμα του Άγιον. Και μάλιστα τους είπε, δεν θα σκεφτείτε τι θα κηρύξετε εκεί που θα πάτε ή τι θα απολογηθείτε, αν σας καλέσω συνέδρια. Εγώ θα σας δώσω το φωτισμό. Και αυτό οι Απόστολοι το εξεπλήρωσαν πέρα για πέρα. Όμως, έθιξε στο θέμα, και οφείλω να το πάρω από την πηγή, μέσα από την πηγή, αναφέρεται μέσα στις πράξεις των Αποστόλων ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν έφευγε από την Έφεσο και βρισκόταν στη Μίλητο, εκεί κάλεσε όλους εκείνους που είχαν ευθύνη για τους χριστιανούς κάθε περιοχής και τους είπε συγκεκριμένα ότι προσέξτε, εγώ τώρα φεύγω, αλλά μέσα από εσάς εδώ, από την εκκλησία της Εφέσου και από τη χριστιανική εκκλησία, θα ξεπηδήσουν λύκοι για να κατασπαράξουν τα πρόβατα του Χριστού. Έκτοτε έχουμε αμέσως πρώτο λύκο, τον Άριο. Ο Άριος που δίδασκε στους ανθρώπους ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά ότι είναι κτίσμα όπως είμαστε και εμείς. Από εκεί πέρα έχουμε πολύ αργότερα ένα θηρίο τεράστιο, αλλά δεν το φοβάται όμως η Εκκλησία, η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, το θηρίο αυτό που λέγεται Παπισμός, που πολέμησε και πολεμάει και θα πολεμάει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι πολέμιος του Χριστού πέρα για πέρα, γιατί έβαλε σαν στόχο του όχι να είναι ο άρχον της Εκκλησίας, αλλά κυρίως
πολιτικός εξουσιαστής και συνδυάζει έως και σήμερα και το πολιτικό άρχοντα και το εκκλησιαστικό άρχοντα. Έχετε δει ποτέ να έχει στραφεί πολεμική εναντίον του Πάπα? Όχι. Ουδέποτε. Και αυτοί οι του κόσμου άρχοντες που βρίσκονται στα ύπατα αξιώματα προσκυνάνε και του φυλάνε το χέρι. Όμοιος τον όμοιο. Αντίθετα, η Εκκλησία μας δέχεται μένουσα, με μανία δηλαδή, πολεμική. Και συμπληρώνω και σταματάω εκεί. Πολεμική λέγει τέτοια που όλη η λύσα όλων των εχθρών της Εκκλησίας και αυτό που είναι εδώ στον κόσμο και αυτό που είναι κάτω στον Άδη, στα υποχθόνια και τα ενάαερια πνεύματα που κυκλοφορούν τα διαβολικά κατά της Εκκλησίας πολεμούντα δεν θα μπορέσουν ούτε στο ελάχιστο να την κινήσουν. Μήπως θέλετε να ρωτήσω τίποτα? Ναι, ότι επειδή έδειξες για τον Πάπα, ο Πάπας είναι μία μεγάλη αίρεση, γιατί έχει το αλάθητο και τον προσκυνούν όλοι. Ενώ το αλάθητο το έχει μόνο ο Χριστός μας. Τίποτα άλλο. Θα ήθελα να μη καθίσω μόνο, γιατί ρώτησε ο κύριος Βασίλης. Ναι. Ρώτησε. Τι σημαίνει Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών? Και απάντησα ότι όσοι βρίσκονται έξω από τη μάνδρα την Εκκλησία, της Εκκλησίας στη μάνδρα, δηλαδή την Ορθόδοξη Εκκλησία, μαζεύτηκαν 50 εδώ, 10 εκεί, 1000 παραπέρα, 100.000 παραπέρα και έφτιαξαν ο καθένας μία εκκλησία. Αυτοκέφαλη εκκλησία. Αυτοκέφαλη εκκλησία, δική τους. Χωρίς να έχουν επικεφαλής κάποιον που να πειθαρχεί. Αυτοί λοιπόν, με επικεφαλή στον Πάπα, συγκεντρώθηκαν και είπανε να προσπαθήσουμε να τα βρούμε, να ένα πιστεύω. Ποιο να είναι το πιστεύω? Εφόσον δεν αποδέχεσαι τη μία εκκλησία του Χριστού και το σύμβολο της πίστεως που θέσπισαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, αυτό που λέει πιστεύω εις ένα Θεόν, αφού δεν το αποδέχεσαι, όλοι αυτοί δεν το αποδέχονται. Δεν το αποδέχονται. Πώς λοιπόν χωρίς Χριστό θα γίνει συζήτηση? Ορίστε. Λοιπόν, λέω ότι πάνω μέσα στο θέμα θα μιλάς. Ναι, μπράβο. Η Καινή Διαθήκη λέει ότι όποιος προσθέσει στο λόγο του Κυρίου ή αφαιρέσει, ο Κύριος θα του δώσει ό,τι πιο χειρότερο υπάρχει και θα χαθεί από τη γη και από τον ουρανό. Άραγε δεν έχουμε δικαίωμα στο λόγο του Θεού να προσθέτουμε και να αφαιρέτουμε. Λοιπόν, άραγε πρέπει να είμαστε μία Αγία, μία, όχι στις πολλές. Θέλω να θίξω και ένα άλλο θέμα για να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα που έχει και το ρόλο που παίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Για να καταλάβουμε ότι αυτές οι αυτοαποκαλούμενες εκκλησίες είναι σατανικές. Έρχομαι πρώτα απ' όλα σε μία ρητή του Κυρίου εντολή. Είπε, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πηγαίνετε να κάνετε μαθητάς όλα τα έθνη. Βαπτίζοντες εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άρα συνιστά ο Χριστός ο ίδιος βάπτισμα. Αυτές οι περίπου 1000 αυτοαποκαλούμενες εκκλησίες δεν έχουν βάπτισμα. Άρα αμέσως απορρίπτουν το λόγο του Κυρίου που συνιστά το βάπτισμα, γιατί μόνο έτσι χορηγείται η άφεση των αμαρτιών. Δεύτερον, το μυστήριο του χρίσματος, δηλαδή την Αποστολική εποχή, οι Απόστολοι μετέδιδαν
το Άγιο Πνεύμα, αφού έβαζαν το χέρι τους επάνω στο κεφάλι του χριστιανού και κατέβαινε και γινόταν ορατό το Άγιο Πνεύμα. Σήμερα αυτή η πράξη έχει αντικατασταθεί με το λεγόμενο χρίσμα που γίνεται αμέσως μετά το βάπτισμα. Χρίσμα. Και εδώ είναι δηλαδή Άγιο Μύρο που έχει ευλογήσει ο Πατριάρχης τη Μεγάλη Πέμπτη και το μοιράζει σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο. Σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ρωσία, όπου υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία, εκεί και στέλνεται μετά την Παρασκευή του Αγίου Χρήματος από το φανάρι, το Πατριαρχείο δηλαδή, σε όλες τις Εκκλησίες. Με αυτό χρήεται κάθε νεοφώτιστος αμέσως με το βάπτισμα και παίρνει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό δεν υπάρχει στις άλλες Εκκλησίες. Η παπική δεν το παίρνει από το Πατριαρχείο, το φτιάχνει μόνη της, δεν είναι επομένως χρήσμα, αφού δεν πειθαρχεί εκεί που πρέπει να πειθαρχήσει, δεν το δίνει σε όλους τους νεοφώτιστους στην ίδια ηλικία, αλλά και διαστήλει. Οι μεν άρενες το παίρνουν αμέσως στο βάσμα, τα δε θήλαια, τα κορίτσια το παίρνουν στο 12ο έτος. Έχει και εδώ ξεχωρίσει τη θέση της Παπική Εκκλησία. Ένα από τα πιο σημαντικά μυστήρια είναι και το μυστήριο του βαπτίσματος, της Θείας Ευχαριστίας. Κοινωνία. Ναι, Θεία Ευχαριστία, Θεία Κοινωνία, Θεία Λειτουργία που λέμε που αγιάζονται ο Ήρδος, ο Ίνος και ο Άρτος και γίνονται σώμα και αίμα Κυρίου. Δεν έχουν οι άλλες αυτές που λέγονται εκκλησίες κατά τον εαυτό τους. Ούτε Θεία Ευχαριστία έχουν. Και στην Παπική Εκκλησία και εκεί η Θεία Ευχαριστία γίνεται και παρέχεται μόνο με χαπάκια. Ο Κύριος δεν έδωσε χαπάκια. Τα οποία βλέπουμε για τα σχετικά πλάνα, ότι δίνονται με χαπάκια πράγματι, τα οποία νομίζω η παραγγελία γίνεται σε φούρνο. Δεν έχω ακριβώς υπόψη μου, δεν ασχολήθηκα. Έτσι έχει ακουστεί. Δεν ασχολήθηκα. Εδώ βλέπουμε στην Αθήνα, πήγανε στην Πινίκα, στον Άριο Πάγο. Mm. Δεν τους είδαμε τόσο μεταφιεσμένους όπως στην Καμπέρα, στην Ουψάλα. Δηλαδή και καλυμμένα ήταν το ίδιο πράγμα. Διότι εδώ δεν τους είδαμε έτσι εκδηλωτικούς πάρα πολύ. Σε εμάς εδώ, στον ελλαδικό χώρο, η Παπική Εκκλησία κινείται με καμουφλάζ, γιατί έχει την ουνία. Μάλιστα. Η ουνία είναι Παπική Εκκλησία, δηλαδή ένα κομμάτι της Παπικής, του παπισμού, δηλαδή από Εκκλησία, δεν τους αρμόζει η Εκκλησία, γιατί είναι αίρεση τεράστια. Υπάρχει ουνία και στην Ελλάδα. Βέβαια, έχουν έδρα στην Αθήνα μέσα. Και τελούν τα μυστήρια σαν και εμάς, αλλά πατούν τους για να μας εξαπατήσουν. Για να μας εξαπατήσουν. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν δολιότητα στη μέση. Δολιότητα. Και επανέρχομαι τώρα σχέση Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και του λεγόμενου οικουμενισμού. Μπαίνει μέσα η λέξη οικουμενισμός. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι έχει μέσα στους κόλπους της όλη την οικουμένη. Αυτό σημαίνει οικουμενισμός. Κρατάει δηλαδή την οικουμένη. Εμείς λέμε οικουμενικός πατριάρχης. Λέμε αποστολική εκκλησία, οικουμενική εκκλησία είναι η αποστολική εκκλησία. Οικουμενισμός. Οικουμενισμός είναι, όπως λέει και Ιουστίνος Πόποβιτς, ένας Σέρβος, ο οικουμενισμός είναι πανέρεση. Πανέρεση. Δηλαδή, κλείνει μέσα όλες τις αιρέσεις της γης. Από την εποχή του Αρίου, και όχι μόνο τις αιρέσεις, αλλά έχει μέσα και τους λεγόμενους νεοπαγανιστές. Δηλαδή, εκείνους που προσπαθούν σιγά σιγά, αλλά ορατά, να επαναφέρουν την αρχαία ιδωλολατρική θρησκεία. Βεβαίως προσπαθούν να επαναφέρουν αυτή την αρχαία ιδωλολατρική θρησκεία και προβάλλουν ορισμένες φορές στις οθόνες των τηλεοράσεων ως υπέρμαχοι
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Τις προάλλες είχε τηλεόραση και έδειγνε έναν τέτοιον υπέρμαχο της αρχαίας αρχαιολατρίας και έδειγνε μια εκκλησία που οι παππούδες μας είχαν βάλει ένα αρχαίο λίθο, δύο λιθάρια σκαλισμένα στον Άγιο Λευθέρη στην Μητρόπολη Αθηνών. Αυτά γιατί τα πήρανε, φώναζε από τους τάφους των πατέρων μας και τα βάλανε εκεί πέρα, είναι σωστό αυτό το πράγμα. Κοπτότανε, φώναζε. Αυτός είναι ο λεγόμενος νεοπαγανισμός. Είναι αναβίωση της αρχαιολατρίας. Και αυτός συναγελάζεται, υπάρχει μέσα στο λεγόμενο οικουμενισμό και στη λεγόμενη νέα εποχή. Η νέα λεγόμενη τάξη πραγμάτων. Μιχάλη. Όπως καταλαβαίνετε, και ο οικουμενισμός και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών που διαφημίζονται έχουν στόχο να δημιουργήσουν μία σύγχυση, ένα είδος βαβέλ, να μην υπάρχει συνεννόηση και να λέει ο κόσμος ότι αλήθεια, γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι δεν δεχόμαστε να συμπροσευχόμαστε, να είμαστε μαζί με εκείνους, να ενωθούμε, να αποτελέσουμε μια ενότητα κλπ. Αφού το Ευαγγέλιο διδάσκει την αγάπη, είναι το τέγνασμα του διαβόλου που λέει αγάπη με όλους. Η λεγόμενη οικουμενισμός σημαίνει έτσι μια επιδερμική αγάπη εξωτερική και στο βάθος να υπέρχεται και να υποφώσκει και να βαδίζει ύπουλα αυτός που είπε όχι στο Θεό. Αυτός που είπε όχι στο Θεό, ο αντίχριστος. Με άλλα λόγια, ο Κύριος είπε, και αυτό γίνεται σήμερα, ότι πολλοί αντίχριστοι γεγόνασοι εν τον κόσμο. Στον κόσμο έχουν έρθει πολλοί αντίχριστοι. Εγώ λέει ήλθα στον κόσμο και ο κόσμος ουκέλαβε. Και πολλοί στον κόσμο λέει δεν με δέχτηκε. Αυτό σημαίνει ουκέλαβε. Εις τα ίδια ήρθαν και ο κόσμος ουκέλαβε, λέει. Και ο κόσμος λέει δεν με έλαβε. Αλλά αντίθετα δέχτηκε το αντίχριστο πνεύμα τους πολλούς αντίχριστους. Βάζω λοιπόν τίτλο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, υποκινούμενο και παρακινούμενο και μεθοδευόμενο από τα αντίχριστα πνεύματα. Για να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι αυτή η ένωση αγάπης. Γιατί αν θέλουμε καλά να δούμε την αγάπη, δεν έχουμε να δούμε στην εκκλησία μας μέσα, που δεν υπάρχει σε καμία εκκλησία άλλου. Αναρρύθμιτα νέφη μαρτύρων, αίματα να χύνονται. Όλοι αυτοί να είναι μέσα στο χώρο της εκκλησίας και να θυσιάζονται για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και για τον άνθρωπο μαζί. Γιατί ο Κύριός μας για τον άνθρωπο θυσιάστηκε να τον σώσει. Η εκκλησία μας που συνεχίζει το έργο το σωτήριο του Χριστού, το ίδιο έργο επιτελεί. Δηλαδή, αν καλέσει κάποτε για νέα αίματα ο Χριστός, γιατί θα πολεμηθεί από τον Αντίχριστο η εκκλησία, τους πιστούς, και πάλι η Εκκλησία έχει να δώσει νέους μάρτυρες. Ποτέ δεν απολείπουν από την Εκκλησία οι μάρτυρες. Και θα είναι θύματα ακριβώς αυτών που σήμερα ομιλούν περί αγάπης και αποτελούν τον Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών ή τον Οικουμενισμό. Θέλω να ρωτήσετε κάτι. Ναι, ο Χριστός ήρθε, κήρυξε για όλα αυτά που να με είπατε, ναι. Και δεν κολάκευσε κανέναν. Κανένα.
Κανένα δεν κολάβησε. Ήταν ο λόγος του τέτοιος που έμπαινε σε όλες τις καρδιές, σε όλες τις ηλικίες από τον πατέρα του, που είχαν συνεργαστεί πρώτου να κατέβει κάτω. Λοιπόν, γι' αυτό είχε εχθρούς. Μπράβο. Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα εδώ, ο οικουμενισμός κολακεύει τους πάντες και τα πάντα. Γιατί, και λέει ο Χριστός, αν σας κολακεύουνε, προσέξτε, κάτι θέλουν να σας πάρουνε και μετά θα φύγουνε και θα σε καταλήψουνε. Άραγε, ο Χριστός ήρθε για να μας σώσει την ψυχή και οι Κύριοι αυτοί να μας την πάρουνε. Να μας την πάνε, δεν ξέρω εγώ, που θέλουνε. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι, μάλιστα, εσείς. Ξεχάσαμε να πούμε προηγουμένως ποιος ναός στην Αθήνα είναι της Ουνίας, Ουνίτικος, αν ξέρετε. Δεν έχω υπόψη μου τη θέση που βρίσκεται, αλλά έχουμε αυτό το ύπουλο τέρας της Ουνίας μέσα στην Αθήνα. Λοιπόν, θέλω τώρα να δούμε και κάτι ακόμη. Για να καταλάβουν καλά και οι άνθρωποι που ακούν τη συζήτησή μας εδώ. Ο Κύριος, όταν έκανε το ξεκίνημά του, μετέδωσε τα χαρίσματα του Πνεύματος στους Αποστόλους και τους έθεσε ταγούς, αρχηγούς μέσα στην Εκκλησία. Τους έθεσε αρχηγούς μέσα στην Εκκλησία. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι πήρε έστω και μία γυναίκα να τη βάλει ταγό, ιερέα, πρεσβυτέρα ή επίσκοπο με συνεκκλησία. Πουθενά δεν αναφέρεται. Και μάλιστα, αφού τους εκαθάρισε με το Άγιο Πνεύμα και τους μετέδωσε τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος και αφού μετέδωσε το Πνεύμα της Θυσίας παράλληλα με εκείνο το Πνεύμα της Θυσίας που είχαν και οι ίδιοι Απόστολοι, ώστε να θυσιάζονται, τους εγκατέστησε αρχηγούς της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, στη συνέχεια, η Αποστολική όπως λέμε, συνέχισε αυτή την ιερή πράξη που παρέλαβε τον Κύριο να χειροτονεί άνδρες. Να αμέσως λέει στις πράξεις των Αποστόλων, ελάτε να διαλέξουμε 9 άνδρες να διακονούν στο χώρο στις τράπεζες μέσα. Και διάλεξε τους διακόνους. Πρόχωρο, Νικάνωνα, Παρμενά, Τιμόθεο, τον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο. Ναι. Άνδρες, πέρα για πέρα. Άνδρες, μάλιστα. Έρχομαστε τώρα στις άλλες εκκλησίες, όχι όλες, αλλά από αυτές υπάρχουν εκκλησίες, είπα αυτό, αποκαλούνται εκκλησίες, δεν είναι εκκλησίες. Ναι. Να ξεκαθαρίζουμε. Και παίρνουν γυναίκες. Ναούς έχουμε πολλούς, εκκλησίες δεν έχουμε. Μία εκκλησία. Όχι, όχι, η εκκλησία είναι μία. Έτσι, μπράβο. Ναός έχει και ο διάβολος. Έτσι, μπράβο. Οι ναούς έχουν και, και οι μάγοι, ναούς έχουν και δικού του ναούς. Ο διάβολος όμως. Επειδή λες, όχι, για να ακούει ο κόσμος. Όχι, εδώ, όχι, εδώ, μην τα μπλέξει τα πράγματα. Όχι, μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Όχι, δεν μπλέκουμε. Η εκκλησία του Χριστού, η εκκλησία των Αποστόλων είναι αυτή που βαδίζουμε εμείς. Και μου διακόπτει και τον ρημό το. Επαναλαμβάνω. Ζητάω συγγνώμη. Ότι ορισμένοι από αυτούς που αποτελούσαν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών έχουν ιέριες μέσα στους ναούς τους. Και όχι ιερείς. Πού είναι η εντολή του Χριστού, πού είναι η ιερή πράξη του Χριστού, εγκατάσταση και τοποθέτηση και χειροδεσία σε άνδρες. Δεν υπάρχει καν Πνεύμα Ιησού Χριστού. Εδώ υπάρχει μια ισοπαίδωση του Ευαγγελίου πέρα για πέρα. Στο ξεκίνημα είπες προηγουμένως, ο Κύριος είπε ότι ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, ότι ο ουρανός και η γη κάποια στιγμή θα διαλυθούν, αλλά τα λόγια μου, ουμή παρέδοση, θα μείνουν στον αιώνα τον άπαντα. Μάλιστα. Και ακόμα, όποιος παραβιάσει και μία κεραία ή ένα γιώτα από τον νόμο μου, εκείνος δεν είναι δικός μου. Εδώ έχουμε ολόκληρες πράξεις αρνητικές κατά του Ευαγγελίου
και μιλάμε για χριστιανικό πνεύμα. Κάποιος έλεγε, και θα πάρετε και εσείς το λόγο, κάποιος έλεγε, μα στο χώρο το δικό μας μέσα, στην εκκλησία, γίνεται ένα είδος χάβρας, φασαρία, μικρά παιδιά, κινούνται, μιλάνε, κάνουνε. Άμα θα πας σε αιρετικούς, θα δεις να είναι όλοι τύπος και υπογραμμός. Και εκείνοι οι ίδιοι ας πούνε, εδώ βασιλεύει ο Χριστός, εδώ βασιλεύει το Πνεύμα του Άγιου. Κοίταξε! Έρχονται σε αντιπαράθεση με τη δική μας κατάσταση στην εκκλησία μέσα. Ένας σοφός ιερωμένος που έχει φύγει από τον κόσμο τώρα, ονόματι Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, λέγει, ο διάβολος δεν τους ενοχλεί καθόλου, γιατί τους έχει δεμένους μόνο από ένα μέρος, από την αίρεση, και τους έχει δικούς του εντελώς. Ενώ εμάς δεν μας έχει και προσπαθεί να δημιουργήσει αυτή η κατάσταση, και επομένως δεν είναι ισχυρισμός να λέμε ότι υπάρχει η αγιοσύνη και εδώ δεν υπάρχει αγιοσύνη. Όπου υπάρχει αληθινό Πνεύμα Χριστού, υπάρχει και αυτή η διαμάχη. Και θα αναφερθώ. Λέγεται, γράφεται, δεν λέγεται, μέσα στις πράξεις των Αποστόλων. Δεν θυμάμαι όμως πού ακριβώς βρισκόντουσαν ο Απόστολος Πέτρος, όχι ο Απόστολος Παύλος, όχι ο Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος, ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και ο Σίλας. Εκεί πήραν μια απόφαση να συνεχίσουν την πορεία τους για το κήρυγμα. Ήρθαν, λέγουν οι πράξεις των Αποστόλων, σε μία μικρή σύγκρουση μεταξύ τους. Πώς την αναφέρει τη σύγκρουση? Εγένετο παροξισμός. Παροξισμός σημαίνει κάποια μικροταραχή μεταξύ τους. Τα ανθρώπινα δεν λείπουν μέσα από την εκκλησία. Η εκκλησία υπάρχει για να εξαλείφει με την πάρα του χρόνου τα αλατώματα των ανθρώπων. Όχι ότι λείπουν παντελώς από την εκκλησία. Τότε δεν είναι αυτή η εκκλησία. Τότε αν πάψει να υπάρχουν εμπάθειες στον χώρο της εκκλησίας μέσα, τέλος η εκκλησία. Επιτέλεσε το σκοπό της. Συνεχίζουμε στην εκκλησία. Και λέει μέσα, έγινε παροξισμός, μια διαμάχη ανάμεσα των Αποστόλων, και είπε ο Απόστολος Παύλος, δεν το πάρουμε μαζί τον Ιωάννη, γιατί δεν μας άκουσε όταν είμαστε εκεί πέρα. Το γράφουν πράξεις των Αποστόλων αυτό. Και τον άφησαν τον Ιωάννη και πήγαν οι δύο. Δεν είναι αυτοί οι Απόστολοι που διάλεξε ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο δείχνει και τις αδυναμίες. Μέσα στο Ευαγγέλιο θα βρει και όλα τα δυνατά σημεία που είναι δυνατόν να είχαν οι Απόστολοι, όσα εμφάνισαν, γραμμένα. Παλαιά και είναι η Διαθήκη, τα έχει μέσα για τα πράγματα. Άρα, αφού αυτοί ήσαν μέσα στην εκκλησία και είχαν τα αλατώματα, και τα γράφει και η γραφή, η εκκλησία χωρίς να υπάρχουν αυτά δεν υπάρχει. Η εκκλησία που δεν υπάρχουν αυτά, εκεί υπάρχει ο διάβολος που κρατάει γερά δεμένο και λέει, κάσε, να μην σε ενοχλώ ποτέ. Ποτέ, γιατί να σε ενοχλήσω σε έναν. Να καταλαβαίνεις έτσι επιδερμικά ότι είσαι δικό, ότι είσαι του Χριστού ενώ δεν είσαι. Μπορείς να ρωτήσεις τίποτα? Θέλω να ρωτήσω ότι είδαμε πολύ ολίγες διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής της Νέας Μάκρης, ίσως και των Αθηνών. Δεν είδαμε τον πολύ κόσμο να τον έχει κατεβάσει η Εκκλησία μας. Και είναι ένα ερώτημα το οποίο με προσωπικά με βασανίζει, και ίσως και πολύ κόσμο. Πολύ ωραία η ερώτηση, πάρα πολύ ωραία η ερώτηση. Δεν ακούσαμε, λέγει, από πουθενά διαμαρτυρία. Βεβαίως, μία διαμαρτυρία, γραπτή κιόλας, έγινε από έναν ιεράρχη. Μάλιστα. Από το δικό μας. Μάλιστα. Τον ιεράρχη Μεσογείας και Λαυρεωτικής, κύριο Νικόλαο. Τα έγραφε, ακούστηκαν από άμβονος σε όλες τις εκκλησίες της περιοχής μας. Έτσι. Πολύ ωραία. Ναι, λοιπόν, αλλά πάμε όμως στο ερώτημα εκείνο το ωραίο και λέγω. Δεν είδαμε την. Ναι, δεν είδαμε
την οπόδηση. Να έχουμε κάποια αντίδραση γενική από σύνολο πιστών, από σύνολο ιεραρχών κτλ. Να μην ξεχνάμε ότι μέχρι τη στιγμή αυτή που μιλάμε, με μεγάλη τέχνη η μεθοδευμένη πολεμική κατά της Εκκλησίας, έστω και οι αιτίες που υπάρχουν. Δηλαδή, αυτό έκανε ο Αρχιεπίσκοπος, αυτό έκανε ο Ειρηναίος, αυτό έκανε ο άλλος, αυτό έκανε ο άλλος, παίζονται στις τηλεοράσεις. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δεν τολμάει ο Α, ο Β, Ιεράρχης να ανοίξει το στόμα του. Γιατί φοβάται. Σου λέει, άμα μιλήσω, θα μου βγάλουν κι άλλα στη φορά, αν υπάρχουν δηλαδή, αν υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι σκόπιμα έγιναν όλα αυτά, γιατί στην αναμπαμπούλα τρώει λίγο στα πρόβατα. Όταν δηλαδή γίνεται, πέφτει χιόνι, βροντές, αστραπές στον λύκος, βγαίνει και πάει να φάει τα πρόβατα ανενόχλητα και δεν κανείς να τα πολεμήσει. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Έχει ανοιχθεί η πολεμική κατά της Εκκλησίας. Το βαθύτερο νόημα όλης αυτής της κατάστασης μέσα στα εκκλησιαστικά, το βαθύτερο νόημα είναι πατάξω τον πειμένα και διασκοπιστήσονται τα πρόβατά μου. Θα χτυπήσω το σοπάνι για να μπορώ να σκορπίσω τα πρόβατα. Πιστεύω ότι ο Κύριος Λόγος, νομίζω το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, ότι αφού κατάφεραν να αφοπλίσουν τους, στο σύνολό τους, τους ποιμένες εκκλησίας, εκείνους που κουμαντάρουν το ημώνι της εκκλησίας μας, αφού κατάρθωσαν να τους αφοπλίσουν, να τους δέσουν τη γλώσσα πέρα για πέρα, κάνουν ανενόχλητα εκείνο που θέλουν, είτε λέγεται παγκόσμιος εκκλησιών, είτε λέγεται οικουμενισμός. Αλλιώς πώς, αν υπήρχαν υγεία και ορθωμένα αναστήματα αυτή την εποχή που ζούμε, δεν θα γινόταν ένα παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών. Κάπου αλλού θα γινόταν παγκόσμιο εκκλησιών. Θέλεις τίποτα, κύριε Τσούπρη? Δύο λέξεις. Ερώτημα να κάνεις. Όχι, πάνω σε αυτά που είπατε θα πω. Ναι, προχώρησε. Ναι, ότι έχουμε το παράδειγμα Ιωνά με την Νινεβή. Και βλέπουμε ότι λέγοντας ότι σε τρεις μέρες θα κατατραβεί, οι άνθρωποι αυτοί ακούσανε το λόγο που ήταν στόμα Θεού, και όλοι μαζί, ενώ ήταν όλοι αμαρτωλοί, κάτσανε, γονατίσανε και σωθήκανε. Άραγε, βλέπουμε εδώ ότι δεν σώνει ο τάδες το λαό της Εκκλησίας του να με Χριστού, αλλά ο ίδιος ο Χριστός, αν κάνουμε και εμείς αυτό που κάνανε στην Νινεβή. Έχουμε... Να σκύψουμε και να προσευχηθούμε. Θέλω, αυτό βέβαια είναι, η μετάνοια είναι το πιο σημαντικό έργο, Βεβαίως. Αλλά ομαδική μετάνοια στην εποχή που ζούμε είναι δύσκολο. Η ατομική μετάνοια γίνεται εντελώς κρυφά για την έργο Θεού και δεν φαίνεται. Εκείνο που φαίνεται στον κόσμο είναι το ομαδικό κακό και τίποτα άλλο παραπάνω. Και αυτό το κακό, δυστυχώς, προβάλλεται στις οθόνες των τηλεοράσεων. Θέλω όμως να κλείσω το θέμα. Θέλω να κλείσω το θέμα με ένα κομμάτι από τον ανθρωπιστικό οικουμενισμό του Ιουστίνου Πόποβιτς. Και τελειώνουμε. Ο παπισμός, λέγει ο Ιουστίνος Πόποβιτς, χρησιμοποιεί την πολιτική. Επειδή μόνο με αυτή την πολιτική αποκτά κανείς την εξουσία. Ο λουθυρανισμός, που είναι γέννημα και θρέμα του παπισμού, χρησιμοποιεί τη φιλοσοφία και την επιστήμη, επειδή νομίζει ο λουθυρανισμός ότι αυτός είναι ο δρόμος για να αποκτήσει κανείς σοφία. Με τη γνώση ο ένας, με την εξουσία ο άλλος. Αλλά είδαμε ότι η γνώση δεν μπόρεσε ποτέ να φέρει στον άνθρωπο εκείνο που επιθυμούσε στους αιώνας των αιώνων. Η φιλοσοφία έπεσε στο κενό. Η εξουσία
που οδήγησε την ανθρωπότητα στα αίματα. Και ο παπισμός έχει χύσει πολλά αίματα. Και έχουμε λοιπόν και τη γνώση και, τον παπισμό από την άλλη μεριά, συνεταίρους στο σκοτάδι και στο θάνατο. Μόνον δια Ιησού Χριστού, της Εκκλησίας που ίδρυσε εκείνος, της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δι' αυτόν ευρίσκει ο άνθρωπος σήμερα τη σωτηρία του. Ας ευλογεί το όνομά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Βασίλη, τον κύριο Μιχάλη, τον κύριο Θανάση και τον κύριο Βασίλη τον άλλο για τη φιλοξενία τους στην τηλεόραση. Αυτά τα ωραία. Θα πρέπει να ξέρουν οι χριστιανοί, να πω και αυτό, ότι ακούστηκε Χριστός Ανέστη από εδώ χριστιανούς, ακούστηκε από ετεροδόξους άλλη προσευχή κλπ. Αυτό απαγορεύεται στους κανόνες της Εκκλησίας. Η συμπροσευχή απαγορεύεται. Γιατί λέει ένας κανόνας της Εκκλησίας, ο κοινωνών ακοινωνίτης, ακοινώνητος έστω. Εκείνος που προσεύχεται μαζί με αιρετικούς, είναι και αυτός αιρετικός, είναι ακοινώνητος. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.